Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ανησυχητική η κατάσταση σε όλα τα επίπεδα, θέλω να πω. Όμως, ό,τι πρωτοβουλία κι αν λάβουν οι Βρυξέλλες, όπως λέτε κι εσείς, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη κτλ., όσο δεν σταματά ένα βασικό χαρακτηριστικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν διακρατική ένωση καπιταλιστικών κρατών, που είναι ότι η συνδρομή της εξ ολοκλήρου ή και των βασικών και κάποιων από τα κράτη-μέλη της στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, οι οποίες συνεχίζουν γύρω μας παντού, στη Συρία, στη Λιβύη, η πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην Ουκρανία, θα γεννιούνται συνεχώς νέες προσφυγικές ροές και κύματα προσφύγων, τα οποία στη συνέχεια δεν θα μπορείς να τα διαχειριστείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε να είναι καθαρό στα μάτια του ελληνικού λαού ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τώρα, για να ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν εν εξελίξη επεμβάσεις, ιμπεριαλιστικές, στρατιωτικές, πόλεμοι οι οποίοι διεξάγονται και ο κάθε ένας για τα δικά του συμφέροντα θέλει να τους διατηρήσει. Τώρα, όσον αφορά στην κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί σε σχέση με την κατάσταση, λέω, στα σύνορα στον Εύρο αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, το βασικό είναι σήμερα να αμφισβητηθεί και να συγκρουστούμε με την πολιτική που έχει να κάνει με τον κανονισμό του Δουβλίνου, που έχει να κάνει με τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, γιατί είναι αναποτελεσματικά, έχει αποδειχθεί. Το μόνο το οποίο κάνει το να επιμένει κάποιος σε αυτές τις, σε αυτά τα δύο, να πω, σε αυτούς τους δύο κανονισμούς, ας το πούμε έτσι, είναι να εντείνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται η λίστα των νεκρών, θα συνεχίσουν να πεθαίνουν μικρά παιδιά, θα αναζητούνται όλο και πιο επικίνδυνοι δρόμοι διαφυγής από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, έτσι ώστε να μπορούν να ξεπερνάνε τους κοπέλους που βάζουν οι διακινητές κτλ. Αλλά βεβαίως θα αξιοποιούνται και αυτά τα γεγονότα και από κυβερνήσεις, για παράδειγμα η κυβέρνηση του Ερντογάν, που θέλει να αξιοποιήσει για το δικό της, τη δική της γεωπολιτική αναβάθμιση και τα παιχνίδια που παίζει, για τη στήριξη δηλαδή επί της ουσίας της εισβολής και κατοχής, προσάρτησης συριακών εδαφών, πιέζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, για να πάρουν παραπάνω ανταλλάγματα, χρησιμοποιώντας, εργαλειοποιώντας, αν θέλετε, αυτό το πρόβλημα. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, καταθέσαμε και μία σειρά προτάσεις πριν από δύο μέρες, συγκεκριμένες, σε σχέση με το πώς μπορεί να λυθεί άμεσα, να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση και να λυθεί το πρόβλημα. Και το οποίο έχει να κάνει ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταργηθούν ο κανονισμός του Δουβλίνου, η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να κλείσουν τα hot spot στα νησιά του Αιγαίου, να μην δημιουργηθούν νέα, ούτε κλειστά ούτε ανοιχτά, να απεγκλωβιστούν άμεσα από τα νησιά με γρήγορες διαδικασίες οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Και ακόμη περισσότερο, ότι επειδή υπάρχει μπόλικη υποκρισία, δηλαδή από τη μία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αποφάσεις που έχει πάρει τις τελευταίες ολομέλειες ενισχύει, αν θέλετε, τη στρατιωτική της παρουσία και στα σύνορά της με την ενίσχυση της Frontex, της Ευρωσυνοριοφυλακής, αλλά και με μια σειρά άλλα μέτρα όπως είναι το Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Εξάμεινο, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, η ΠΕΣΚΟ κτλ. Ταυτόχρονα, αν όντως θέλουν να λυθεί αυτό το πρόβλημα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΕΕ να οργανώσουν άλλου τύπου διαδικασίες, όπου να υποβάλλονται, για παράδειγμα, αιτήσεις ασύλου τα σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα, στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, και από εκεί να γίνεται η μετακίνηση στις χώρες προορισμού. Και αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί σήμερα να στηρίξει το δικαίωμα προσφύγων σε προστασία με βάση τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις που υπάρχουν.